Μητροπολίτης να μην συμφωνήσει δηλαδή με τις αποφάσεις αυτές της Ιεράς Συνόδου, οι οποίες αποφάσεις είναι αποφάσεις του Ιερού Ευαγγελίου. Ο γάμος τον οποίον το Ιερό Ευαγγέλιο, ο Χριστός δηλαδή, επιτρέπει, είναι γάμος μεταξύ ανδρός και γυναικός. Αυτή είναι η παράδοση της Εκκλησίας. Και ένας επίσκοπος θα πρέπει να είναι επόμενος του Ιερού Ευαγγελίου και των πατέρων της Εκκλησίας. Τώρα, αν κάποιοι άνθρωποι θέλουν να νομοθετήσουν κάποια άλλα πράγματα, είναι στην ελευθερία τη δική τους. Εγώ δεν θα μπω στη δική τους νοοτροπία και στην δική τους σκέψη. Εγώ θα κρατήσω αυτό το οποίο μας είπε ο ίδιος ο Χριστός. Αυτό το οποίο κρατάει μέχρι σήμερα η ίδια η Εκκλησία. Αυτόν τον τρόπο ζωής. Και αυτόν θα διδάσκω. Και αυτόν θα λέω στους ανθρώπους. Αυτό όμως δεν είναι μια μεγάλη αμαρτία, σεβασμιότατε? Αυτό θα το ρωτήσετε σε εκείνους και όχι σε μένα. Εσύ δεν συμφωνείτε με τον νόμο? Όχι, βεβαίως, βέβαια. Μα θα ήταν ντροπή μου και κατεσχήνη μου να συμφωνούσα δηλαδή με ένα τέτοιο νόμο. Θα κινηθεί η Εκκλησία γενικότερα? Η Εκκλησία, δεν είμαι μέλος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Πιστεύω ότι όταν θα συγκληθεί η Σύνοδος της Ιεραρχίας θα έχει τη δυνατότητα να διατυπώσει και έναν λόγο, όπως τον έχει διατυπώσει, συνολικό λόγο όλης της Ιεραρχίας, όπως τον έχει διατυπώσει τον λόγο μέχρι σήμερα. Εγώ σέβομαι τον κάθε άνθρωπο, την κάθε προσωπικότητα. Την ελευθερία του κάθε ανθρώπου. Ο Ιωσήφ Παΐσιος έλεγε ότι πρέπει να σεβόμαστε ακόμη και το μυρμήγκι. Δεν θα πω εγώ στη σκέψη και στην οτροπία του άλλου. Εγώ θα του υποδείξω αυτόν τον ευαγγελικό τρόπο, αυτή την θεραπεία, αυτή την μέθοδο την οποία μας έδωσε ο Χριστός. Αν ο άνθρωπος θέλει να ακολουθήσει την ελευθερία ή τη θέλει ο πίσω μου ελθύν, ως τη θέλει ο πίσω μου ελθύν, καλώς. Αν δεν θέλει ο άνθρωπος, ελεύθερος είναι να πράξει στη ζωή του ό,τι νομίζει εκείνος.